Zombie Apocalypse. Πούστε παιδες, επιστρέφουμε με την καριέρα στη Φόρμουλα 1 για το Grand Prix της Ιαπωνίας μετά από ένα φοβερό επεισόδιο στην Σιγκαπούρη με το εκπληκτικό αποτέλεσμα που είχαμε εκεί. Όσοι δεν το έχετε δει, σας προτείνω να πάτε να το δείτε, γιατί ήταν ένας αγώνας στον οποίο δεν είχαμε ούτε ένα προσπέρασμα, αλλά είχαμε full δράση. Πώς γίνεται αυτό, πάτε να δείτε τώρα το επεισόδιο γιατί αξίζει. Πάμε όμως εμείς εδώ στις αναβαθμίσεις. Περιμένουμε κάποιες αναβαθμίσεις οι οποίες δεν θα είναι έτοιμες σε αυτό το επεισόδιο. Πιθανόν να είναι έτοιμες στο επόμενο επεισόδιο. Βάζουμε και κάποιες αναβαθμίσεις στην αεροδυναμική, οι οποίες θα είναι έτοιμες πιθανόν μετά το Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Κοιτάμε τι άλλο μπορούμε να βάλουμε. Δεν έχουμε και πάρα πολλούς πόντους να ξοδέψουμε. Στο durability είμαστε πάρα πολύ χάλια. Θα πρέπει να το ανεβάσουμε και αυτό σιγά σιγά. Βάζουμε και ένα παλιό κινητήρα, εννοείται, για τις ελεύθερες δοκιμές όπως κάνω πάντα. Γιατί ξέρετε ότι στις ελεύθερες δοκιμές δεν θέλω να φθείρω έναν από τους πιο φρέσκους κινητήρες που έχω. Και θα προχωρήσουμε λίγο το χρόνο να δούμε τι αναβαθμίσεις θα γίνουν, αν θα γίνουν κάποιες αναβαθμίσεις. Γίνονται οι αναβαθμίσεις στο εργοστάσιο σιγά σιγά, και στο εργοστάσιο αεροδυναμικής αλλά και στο εργοστάσιο του σασί, που σιγά σιγά μας οδηγεί προς το level 3, ώστε να μας ξεκλειδώσουν και άλλες αναβαθμίσεις που θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, ειδικά για τη τρίτη σεζόν που θέλω να κυνηγήσω πρωτάθλημα. Δεν θα δούμε πετυχημένες αναβαθμίσεις σε αυτό το επεισόδιο, γιατί καμία αναβάθμιση δεν αναμενόταν να είναι έτοιμη πριν το Grand Prix της Ιαπωνίας. Έβαλα ό,τι ήταν να βάλω. Νομίζω από εδώ και πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο να συζητήσουμε για τις αναβαθμίσεις. Είμαστε έτοιμοι να βουτήξουμε στις κατακτήριες δοκιμές για το Grand Prix της Ιαπωνίας, που θα είναι και στεγνός ο αγώνας. Να δούμε τι μας περιμένει και σήμερα. Και βουτάμε κατευθείαν στις κατακτήριες δοκιμές νούμερο 1. Με βλέπετε εδώ στη δεύτερη προσπάθεια. Την ώρα είμαι στην 16η θέση. Οριακά περνάω στην επόμενη φάση, αλλά ευτυχώς για την ώρα βλέπετε ότι βελτιώνω το χρόνο μου κατά 1 δέκατο. Αυτό το 1 δέκατο ίσως θα είναι πολύ σημαντικό για να καταφέρω να περάσω εγώ στην επόμενη φάση, όπως και ο Λούκα Γκιώτο που βλέπετε ότι είναι στην 15η θέση. Βελτιώνω σχεδόν 2,5 δέκατα το χρόνο μου. Περνάω τώρα τη γραμμή τερματισμού και θα πρέπει να περιμένουμε το αποτέλεσμα μόλις βγει όλη η κατάταξη από όλους τους οδηγούς, να δούμε αν καταφέραμε τελικά να περάσουμε στην επόμενη φάση. Βλέπουμε εδώ την κατάταξη. Λούις Χάμιλτον πέρασε πρώτος, δεύτερος είναι ο Βάλτερι Μπότας, περνάνε στο Q2 και περάσαμε και εμείς με τον Λούκα Γκιώτο. Κατάφερα κιόλας και τον πέρασα τον Γκιώτο. Εγώ είμαι στην 15η θέση και 16ος ο Λούκα Γκιώτο, που ξέρετε πολύ καλά ότι στο τέλος της σεζόν θα μείνει χωρίς δουλειά. Πάμε όμως κατευθείαν μετά στο Q2. Στο Q2, στη δεύτερη προσπάθεια που άρχισε να συνεφιάσει, είμαστε για την ώρα στην 16η θέση. Δεν είχα ένα πάρα πολύ καλό χρόνο και θα ήθελα να βελτιώσω κι άλλο. Για την ώρα στις πρώτες στροφές βλέπετε ότι είμαι σχεδόν στο 1 δέκατο βελτίωση. Κάνω και λίγα λαθάκια από εδώ και από εκεί. Είμαστε πλέον κοντά στο 2 χιλιοστά του δευτερολέπτου βελτίωση. Δεν έχει σημασία αυτό, η σημασία έχει στο τέλος πόσο θα βελτιώσουμε. Βλέπετε ότι ο Πέρες είναι στην 15η θέση και 14ος ο teammate μου ο Γκιώτο. Αν ο Πέρες δεν βελτιώσει χρόνο, θα ήταν πάρα πολύ καλό να καταφέρω να βελτιώσω το χρόνο μου απέναντι στον Γκιώτο, αλλά βλέπετε ότι πέρασε ο Πέρες πιο ψηλά. Άρα τώρα ο σκοπός μου είναι να δω αν θα βελτιώσω αρκετά το χρόνο μου ώστε να περάσουμε τον Γκιώτο. Αλλά για την ώρα δεν βελτιώνω το ταχύτερο μου πέρασμα σε αυτό το σημείο της πίστας που βρίσκομαι. Στο πρώτο σέκτορ το βελτίωσα, αλλά τώρα στο δεύτερο σέκτορ είμαστε σχεδόν 4 χιλιοστά του δευτερόλεπτου πιο αργός από το καλύτερό μου πέρασμα. Αλλά τώρα εδώ στις επόμενες στροφές αρχίζω και βελτιώνω. Τώρα είμαστε στην πίσω ευθεία της πίστας. Εδώ δεν έχουμε διαρρέσει. Αυτή τη συγκεκριμένη πίστα έχει μόνο μία ζώνη με διαρρέσει, η ευθεία τερματισμού. Βλέπετε εδώ στο δεύτερο σέκτορ μαζεύω λίγο χρόνο. Τώρα μόνο στις τελευταίες στροφές, αν θα καταφέρουμε να βελτιώσουμε κάτι. Μπαίνουμε τώρα στο τελευταίο chicane. Εδώ βελτιώνω τώρα 3 δέκατα του δευτερολέπτου το χρόνο μου. Παίρνουμε πολύ κλειστά την τελευταία στροφή. Ανοίγουμε το DRS. 2 δέκατα βελτίωσα τον χρόνο μου και είχα και ταχύτερο πέρασμα από όλους στο τρίτο σέκτορ της πίστας, αλλά να δούμε σε ποια θέση καταφέραμε να τερματίσουμε μόλις βγει η κατάταξη. Και έχουμε τον Max Verstappen που περνάει στην πρώτη θέση, δεύτερος είναι ο Ricardo, αλλά έχουμε τον Bottas και τον Hamilton που περνάνε με μεσαία ελαστικά στον αγώνα, άρα αυτοί θα έχουν επιλογή στρατηγικής. Εγώ να δούμε, τερμάτισα 15ος ή τερμάτισα 16ος. Να δούμε τώρα εδώ, τελικά τερμάτισα 16ος και ήμουνα 3 δέκατα πιο αργός από τον Λούκα Γκιώτο. Τελικά ο Γκιώτο ήταν πολύ πιο γρήγορος από μένα και δεν μπόρεσα να κάνω τίποτα απέναντί του. Δεν πειράζει, περάσαμε όμως το Q2 που
Τελευταία όλο έλεγα ότι μπορούμε να πάμε άνετα στο Q2, αλλά δεν το έκανα. Σήμερα επιτέλους το έκανα και περάσαμε στο Q2. Πάμε όμως να δούμε τελικά από ποια θέση θα ξεκινήσει ο κάθε οδηγός, γιατί μπορεί να υπάρχουν ποινές. Βλέπετε, Βάλτερ Μπότας έχει πάρει την pole position, δεύτερος ο Λούις Χάμιλτον. Οι δύο οδηγοί αυτοί θα ξεκινήσουν με μεσαία ελαστικά, οι υπόλοιποι θα ξεκινήσουν με μαλακά και υπάρχει πιθανότητα να κάνουν στρατηγική διών pit stop. Θα φανεί αυτό στον αγώνα τι στρατηγική θα επιλέξει ο κάθε οδηγός. Και εμείς θα ξεκινήσουμε από την 10η θέση. Υπάρχουν πάρα πολλοί οδηγοί που έχουν ποινή και θα ξεκινήσουμε μέσα στη δεκάδα. Θα έχω επιλογή στρατηγικής, μιας και εγώ ήμουν εκτός δεκάδας και έτσι θα μπορέσω να διαλέξω ό,τι ελαστικά θέλω. Βλέπετε ότι ο Λούκα Γκιώτο έχει πέσει στη 18η θέση, έχει πάρει και αυτός ποινή, αλλά σίγουρα δεν έχει πάει τελευταίο, γιατί υπάρχουν και άλλοι οδηγοί που πήραν ακόμα πιο μεγάλες ποινές ή ήταν πιο αργοί. Πολύ καλό αυτό για εμάς που ξεκινάμε μέσα στη δεκάδα, ξεκινάμε ήδη μέσα στους βαθμούς και αν έχουμε μια καλή εκκίνηση μπορούμε να διεκδικήσουμε μια πολύ καλή θέση σήμερα. Όσον αφορά τη στρατηγική, υπάρχει η πιθανότητα τα μποτάκια να επιλέξουν στρατηγική διών pit stop. Εγώ θα επιλέξω τη στρατηγική ενός pit stop εννοείται. Θα ξεκινήσουμε με τα μαλακά ελαστικά, θέλω να έχω ίδιο ρυθμό με την δεκάδα και στη συνέχεια θα βάλω μεσαία ελαστικά. Τα μποτάκια που θα επιλέξουν δύο pit stop σίγουρα θα πάνε από μαλακά σε μαλακά και μετά μεσαία. Και όσοι επιλέξουν στρατηγική ενός pit stop θα πάνε από μαλακά σε σκληρά ή από μεσαία σε σκληρά. Αυτό θα είναι λίγο ενδιαφέρον να το δούμε τι θα γίνει με αυτή τη στρατηγική από μεσαία σε σκληρά, ειδικά που ο Χάμιλτον και ο Μπότας θα κυνηγήσουν λογικά αυτή τη στρατηγική. Αλλά νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο να πούμε, είμαστε έτοιμοι για την εκκίνηση για το Grand Prix της Ιαπωνίας. Και είμαστε στην εκκίνηση για το Grand Prix της Ιαπωνίας με 3 κόκκινα φώτα, 4 κόκκινα φώτα, 5 κόκκινα φώτα. Σβήνουν τα φώτα και έχουμε αγώνα. Ξεκινήσαμε μέτρια σε σχέση με τον Leclerc. Βλέπετε, οι 9 οδηγοί μπροστά μας έχουν φύγει λίγο μακριά. Εγώ το έχουμε τώρα επίθεση από τον Giovinazzi. Εδώ προσπάθησα να βουτήξω τα φρένα από την εσωτερική στο Leclerc. Όμως επιμένω, χώνουμε από την εσωτερική να περάσει το Leclerc. Παραλίγο να έχουμε επαφή με τον Stroll. Με έσπρωξε λίγο εκτός πίστας. Ευτυχώς κατάφερα να κρατήσω την ισορροπία του μονοθεσιού. Πέρασα βέβαια τον Leclerc. Πλέον είμαι στην 1η θέση. Είμαστε μέσα στα εσάκια. Ακόμα έχουμε κρύα ελαστικά. Εδώ πρέπει να προσέξουμε λιγάκι και να προσπαθήσω να κρατηθώ κοντά στον Stroll, να δούμε αν στη συνέχεια αυτού του πρώτου γύρου που είναι όλα τα μονοθέσια μαζεμένα το ένα δίπλα στο άλλο, αν μπορούμε να βρούμε μια ευκαιρία να τον προσπεράσουμε, την ώρα που έχουμε το Leclerc κολλημένος πίσω μου. Και εδώ έκανα και ένα μικρό λαθάκι. Ευτυχώς δεν άνοιξα πολύ τη γραμμή μου για να μπορεί να μου επιτεθεί ο Leclerc. Και εδώ στην επόμενη στροφή θα βουτήξουμε στα φρένα από την εσωτερική. Κάνουμε ένα μεγάλο dive bomb πάρα πολύ βαθιά. Χώθηκα και πέρασα και τον Stroll και τον Vettel. Του Vettel του έσπασα και την αεροτομή, αλλά δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Ξέρω πόσο επικίνδυνο ήταν, ξέρω πόσο επιθετική κίνηση ήταν, αλλά πλέον δεν με ενδιαφέρει. Σε αυτή τη σεζόν δεν με ενδιαφέρει αν παίρνω ποινές, δεν με ενδιαφέρει αν ρισκάρω να πάρω μέχρι και αποκλεισμούς από αγώνες. Θέλω να κάνω όσο πιο επιθετικά κινήσεις μπορώ, να ζυγίσω στην ουσία τα όρια μου για να ξέρω στην τρίτη σεζόν που θέλω να κυνηγήσω πρωτάθλημα μέχρι που μας παίρνει και τι μπορούμε να κάνουμε. Τώρα ο Sebastian Vettel σίγουρα θα πρέπει να μπει να κάνει αλλαγή αεροτομής. Εδώ βλέπετε όμως ότι φτάνω τον Pierre Gasly. Έσπασα και ένα κονάκι εδώ από την πίστα μπαίνοντας στο τελευταίο σικέιν. Είμαστε πάρα πολύ κοντά εδώ στον Gasly. Κολλάω πίσω του, παίρνω τα κενά, ανοίγω το ERS. Αυτός προσπαθεί να συγκλίσει προς τα δεξιά, αλλά επέμενα εγώ δεξιά. Και τώρα είμαστε ρόδα με ρόδα εδώ με τον Gasly στη μεγάλη ευθεία. Μπαίνοντας στην πρώτη στροφή εδώ, περνάω μπροστά από τον Pierre Gasly και πλέον ανέβηκα στην 6η θέση και μπαίνω στο κυνήγι για τον Ντάνιελ Ρικάρντο που βρίσκεται μπροστά μου, να δούμε πόσο σύντομα και αν μπορούμε να το φτάσουμε, να το προσπεράσουμε και να ρεβούμε ακόμα πιο ψηλά για να μπούμε σε καλύτερους βαθμούς. Αλλά έχουμε safety car. Έχουμε ένα safety car και εγκατάλειψη από τον Νίκολας Λατίφη και τον Νικίτα Μάζεπιν. Κάτι πάρα πολύ σοβαρό πρέπει να έχει γίνει εκεί πίσω και σίγουρα θα το ανακαλύψουμε τώρα βλέποντας ένα replay. Νομίζω ήταν λάθος του Λούκα Γκιώτο. Θα το δούμε τώρα σε ένα replay πώς ξεκίνησε όλη αυτή η εγκατάλειψη. Βλέπετε εδώ την εικόνα από τον Λούκα Γκιώτο, τον teammate μου. Είναι στην πρώτη στροφή εδώ, μόνος του το χάνει. Βγαίνει εκτός πίστας, ξαναγυρνάει έτσι όπως έκανε το τέτακε και πέφτει πάνω το Λούκα, ο Νίκολας Λατίφη και ο Νικίτα Μάζεπιν και έσπασαν και οι δύο, ενώ ο Λούκα Γκιώτο συνεχίζει on board εδώ με τον Νίκολας Λατίφη. Δεν βλέπει τον Λούκα Γκιώτο που κάνει τέτακε και έτσι έπεσε πάνω του, δεν πρόλαβε να το δει για να τον αποφύγει και έπεσε πάνω του και έσπασε και εγκατέλειψε. Και να δούμε και από την οπτική γωνία του Νικίτα Μάζεπιν που γίνεται πιο μακριά, τον βλέπει στην ουσία τον Γκιώτο, αλλά δεν μπόρεσε να αντιδράσει αρκετά γρήγορα για να μην πέσει πάνω στον Νίκολας Λατίφη και έτσι εγκατέλειψε και αυτός, την ώρα που ο Λούκα Γκιώτο συνεχίζει και
μάλλον θα συνεχίσει κανονικά τον αγώνα του. Εγώ όμως αποφασίζω στο τέλος του γύρου να μπω να κάνω αλλαγή ελαστικών. Θα βάλω τώρα σκληρά ελαστικά για να πάω μέχρι το τέλος. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι επειδή οι αποστάσεις ανάμεσα σε όλους τους οδηγούς θα μηδενιστούν τώρα και αν είναι σε στρατηγική Dion Pit Stop, οι περισσότεροι σε 2-3 γύρους από τώρα θα μπουν να κάνουν αλλαγή ελαστικών. Και όσοι είναι ακόμα σε στρατηγική ενός pit stop, πάλι υπάρχει πιθανότητα μόλις ολοκληρώσουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών να βρεθώ μπροστά τους. Βλέπετε ότι ο Γκιότο έχει και μια ποινή 5 δευτερολέπτων. Θα δούμε τώρα όταν φύγει το safety car στο τέλος του τέταρτου γύρου. Βλέπετε εδώ, θα φύγει το safety car. Εγώ είμαι τώρα στη 18η θέση. Τώρα απλά πρέπει να κρατήσουμε ένα καλό ρυθμό, να μην αφήσουμε να απομακρυνθούν οι πρωτοπόροι και να περιμένουμε να ολοκληρώσουν τη δική τους αλλαγή ελαστικών. Τώρα θα φύγει ο πρωτοπόρος, νομίζω είναι ο Μπότας. Και θα έχουμε πανεκκίνηση του αγώνα. Εδώ έφυγε πολύ καλά ο Γκιότο που έχει ακόμα πιο γρήγορα ελαστικά από εμένα. Εγώ είμαι μπροστά από τον Πέρες που και ο Πέρες έχει κάνει αλλαγή αεροτομής. Δεν ξέρω γιατί. Και εδώ δέχομαι επίθεση από τον Πέρες από τα αριστερά. Βλέπετε ότι ο Πέρες προσπαθεί να κάνει την κίνηση, αλλά δεν του βγαίνει στην πρώτη στροφή γιατί είχα την εσωτερική γραμμή και κράτησα πολύ σωστά την αγωνιστική γραμμή. Να μην το αφήσω χώρο να με προσπεράσει. Και στο τέλος του ίδιου γύρου, στο πέμπτο γύρο, βλέπετε ότι ο Γκιότο δίνει μάχη με τον Σουμάχερ. Και αυτοί οι δύο τώρα καθυστερούν ο ένας τον άλλον και ίσως να μου δοθεί εμένα η ευκαιρία να τους προσπεράσω. Τώρα θα βγούμε στην τελευταία στροφή, στη μεγάλη ευθεία, να δούμε εδώ πόσο καλή έξοδο θα έχουμε. Κολλάω πίσω από τον Γκιότο, ο Γκιότο κολλάει πίσω από τον Σουμάχερ. Παίρνουμε τα κενά, ο Γκιότο από τα δεξιά προσπαθεί να κάνει την κίνηση στο Σουμάχερ. Κολλάω πίσω από τον Σουμάχερ από τα αριστερά. Είμαστε τρία μόνο θέση, ρόδα με ρόδα εδώ στην πρώτη στροφή. Έχουμε επαφή εκεί με τον Γκιότο, ενώ βλέπετε εδώ ακόμα συνεχίζεται η μάχη με τον Σουμάχερ. Ρόδα με ρόδα μπαίνοντας στα εσάκια, καταφέρνω εν τέλει να βρεθώ μπροστά από τον Σουμάχερ. Τους πέρασα και τους δύο και έχουμε το Ράσελ που εγκαταλείπει και νομίζω έχουμε ξανά safety car. Πάλι έχουμε safety car, πάρα πολύ καλό αυτό που έχουμε safety car γιατί θα ξαναμηδενιστούν οι αποστάσεις. Να δούμε όμως κάποια replay εδώ τι έχει γίνει στην πρώτη στροφή με τον Γκιότο που είχαμε μία μικρή επαφή, τρεις εδώ. Δεν με ενδιαφέρει βέβαια ο Γκιότο άμα είναι τόσο επίμονος. Βλέπετε εδώ δριφτάροντας την πρώτη στροφή από την επαφή που είχε με τον Σουμάχερ, πολύ ωραία πλάνα εδώ σε αργή κίνηση. Και μετά στη συνέχεια εγώ από την εξωτερική άφησα τις αποστάσεις μου. Ο Σουμάχερ δεν άφησε την απόσταση στον teammate μου. Δεν με ενδιαφέρει ο teammate μου. Βλέπετε εδώ στη συνέχεια τη μάχη με τον Σουμάχερ, πώς τον προσπερνάω. Και θα πάμε να δούμε και πώς εγκατέλειψε ο Ράσελ που γινόταν μία μάχη πιο μπροστά εδώ. Ο Ράσελ βλέπετε προσπαθεί να κάνει μία κίνηση στον Τζοβινάτσι από την εξωτερική στα εσάκια. Ρόδα με ρόδα οι δύο οδηγοί και εδώ μόνος του το έχασε ο Ράσελ. Βγαίνει εκτός, πάει και εγκαταλείπει και αυτός ήταν ο λόγος που βγήκε άλλο ένα safety car. Και σίγουρα αυτό μας ευνοεί τώρα γιατί θα έχουμε ξανά μηδενισμό στις αποστάσεις, ενώ βλέπετε ότι οι περισσότεροι οδηγοί έχουν μπει να κάνουν αλλαγή ελαστικών, άρα οι περισσότεροι οδηγοί είναι σε στρατηγική Dion Pit Stop και πλέον ανέβηκα στην πέμπτη θέση, σύν ότι έχουμε το safety car και αυτό σίγουρα μας συμφέρει γιατί θα μηδενιστούν οι αποστάσεις. Πάρα πολύ καλό αυτό το πράγμα που έκανα στο πρώτο safety car και έβαλα τα σκληρά ελαστικά. Και στο τέλος του έκτου γύρου έχουμε την έξοδο του safety car. Θα έχουμε πανεκκίνηση στον αγώνα. Βλέπετε ότι είμαι πίσω από τον Τζοβινάτσι που αυτό συνεχίζει με τα μεσαία ελαστικά που έχει ξεκινήσει τον αγώνα του. Εδώ προσπαθώ να τον πιάσω λίγο στον ύπνο να δούμε μήπως θα μπορέσουμε να τον προσπεράσουμε στην ευθεία τερματισμού. Εδώ κολλάω πίσω από τον Τζοβινάτσι. Έχουμε πανεκκίνηση. ERS ανοιχτό. Παίρνω τα κενά. Ο Τζοβινάτσι πήγε να κάνει την κίνηση από τα δεξιά, αλλά εγώ επέμεινα πιο πολύ. Τώρα είμαστε ρόδα με ρόδα με τον Τζοβινάτσι. Εδώ μπαίνοντα στην πρώτη στροφή. Προσπαθώ να τον στριμώξω. Καταφέρνω και τον στρίμωξα εκεί να ανοίξει τη δική του γραμμή και ανέβηκα πλέον στην τέταρτη θέση. Συνεχίζουμε όμως το κυνήγι εδώ να δούμε μπας και φτάσουμε και τον Stroll στους επόμενους γύρους. Εδώ όμως κάνω λίγο λάθος και ο Τζοβινάτσι πήγε να κάνει την κίνηση, αλλά ευτυχώς υποχώρησε γιατί θα είχαμε πολύ δυνατή επαφή και κάποιος από εμάς τους δύο θα είχε σπάσει κάτι. Και μπαίνοντας στον 14ο γύρο, τώρα μπαίνει ο Μπότας να κάνει τη δική του αλλαγή ελαστικών. Τώρα εγώ περνάω στην πρώτη θέση στην ουσία και πλέον οδηγάω την κούρσα με την επιλογή που έκανα να βάλω σκληρά ελαστικά υπό τις συνθήκες safety car. Ο μόνος που με απειλεί αυτή τη στιγμή είναι ο Νόρις που κατάφερε να με φτάσει με την δεύτερη του γύρα με μαλακά ελαστικά. Είχε φρέσκα ελαστικά γι' αυτό με μείωσε τόσο γρήγορα. Όμως ο Νόρις σύντομα θα κάνει αλλαγή ελαστικών, να κάνει τη δεύτερη του αλλαγή ελαστικών, να βάλει μεσαία
και σίγουρα θα το ξεφορτωθούμε. Αυτή τη στιγμή διεκδικώ νίκη αν τύχει ότι ο Μπότας και ο Χάμιλτον δεν έχουν τόσο γρήγορο ρυθμό με τα σκληρά ελαστικά μέχρι το τέλος του αγώνα. Θα έχουν να καλύψουν μεγάλη απόσταση. Εδώ δεν νομίζω να ζοριστώ κιόλας με τον Νόρις που βλέπετε ότι είναι πίσω μου. Όπως έλεγα, θα έχουν να καλύψουν μεγάλη απόσταση. Θα έχω και εγώ φθορά εννοείται μέχρι το τέλος στα δικά μου ελαστικά. Αλλά υπάρχει πιθανότητα σήμερα να παλέψω για την νίκη. Είναι αρκετά μεγάλη απόσταση. Νομίζω πρέπει να είναι γύρω στα 12 δευτερόλεπτα η απόσταση από εμένα στον Μπότας. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να με μειώσει γύρω στα 1,2 δευτερόλεπτα σε κάθε γύρο. Και έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μπροστά μας και θα είναι πολύ δύσκολα γιατί θα έχουν και αυτοί φθορά. Και βλέπετε στον 20ο γύρο στο τέλος η εικόνα είναι ίδια. Είμαι ακόμα στην πρώτη θέση, έχει μειώσει ο Μπότας απόσταση από εμένα. Είναι στα σχεδόν 6 δευτερόλεπτα απόσταση από εμένα. Ενώ βλέπετε εδώ αυτό το πολύ ωραίο πλάνο από το onboard που βλέπουμε το κράνος του οδηγού μας. Έχουμε ακόμα 7 γύρους μπροστά μας. Όλα μπορούν να συμβούν και πιθανόν αν είναι να συμβεί κάτι να συμβεί στον πρώτο τελευταίο ή στον τελευταίο γύρο που πιθανόν μέχρι τότε θα με έχει φτάσει ο Μπότας. Έχουμε ακόμα 6 γύρους μπροστά μας να πέσει καρό σημαία. Και βλέπετε ότι μόνο ο Μπότας και ο Χάμιλτον είναι που μπορούν να με απειλήσουν. Ο Νόρις είναι στα 15 δευτερόλεπτα απόσταση από εμένα και πιστεύω ότι παρόλο που πλέον έχω φθορά στα ελαστικά δεν θα μπορέσει να με απειλήσει και θα μπορέσω αν δεν πάρω νίκη σήμερα να διεκδικήσω μία θέση στο βάθρο και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Συν ότι σήμερα στην ουσία του νίκησα στα ίσα. Απλά πήρα μία σωστή απόφαση κατά τη διάρκεια του safety car και μπόρεσα έτσι να την εκμεταλλευτώ και να την δημιουργήσω σε πιθανότητα για νίκη. Και είμαστε πλέον στον πρώτο τελευταίο γύρο. Βλέπετε ότι ο Μπότας με έχει φτάσει, είναι σε απόσταση DRS. Τώρα σε αυτό το γύρο κατάφερε να μειώσει κάτω από ένα δευτερόλεπτο και στον τελευταίο γύρο στην ευθεία τερματισμού θα έχει το DRS. Αν εκεί δεν μπορέσει να με απειλήσει, νομίζω πουθενά πλέον στον τελευταίο γύρο δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Εδώ βλέπετε στην τελευταία ευθεία δεν έχει την τελική ταχύτητα η Mercedes να με απειλήσει και αυτό είναι πάρα πολύ καλό γιατί σημαίνει ότι τώρα μόνο στην ευθεία τερματισμού πρέπει να προσέξω για να μπορέσω να διατηρήσω αυτή την πρώτη θέση. Ο Χάμιλτον είναι στα 3 δευτερόλεπτα απόσταση, αυτός δεν μας απειλεί. Άρα τώρα παίζονται όλα για την πρώτη και την δεύτερη θέση. Είμαστε στην ευθεία τερματισμού. Ο Μπότας έχει τον DRS αλλά δεν με πλησιάζει αρκετά γρήγορα μέχρι την πρώτη στροφή και μπήκαμε πλέον μέσα στην πρώτη στροφή και από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κάποιο καλό σημείο που να μπορεί να με προσπεράσει εκτός αν κάνω κάποιο λάθος εγώ. Γι' αυτό πρέπει να είμαι προσεκτικός και ας είμαι λίγο πιο αργός αρκεί να κρατήσω σε στο σωστό σημείο το μονοθέσιο να μην δώσω την ευκαιρία στον Μπότας να με προσπεράσει. Μειώνει και ο Χάμιλτον έτσι επειδή εγώ πλέον έχω πολύ αργό ρυθμό. Έχω και μεγάλη φθορά στα ελαστικά. Βλέπετε ότι ο Μπότας είναι κολλημένος πίσω μου. Περιμένει να κάνω λάθος. Πιέζει, γι' αυτό κάθεται πίσω μου. Γι' αυτό κάθεται στην εξάρτησή μου και περιμένει να γίνει το παραμικρό λάθος για να με προσπεράσει. Να ανεβεί αυτό στην πρώτη θέση. Μας πλησιάζει και ο Χάμιλτον. Είναι σε απόσταση 1,2 δευτερόλεπτα. Μένουν ακόμα λίγες στροφές. Μένει πίσω ευθεία της πίστας. Αλλά λογικά έχω την τελική ταχύτητα να κρατήσω τον Μπότας πίσω μου. Να το δούμε όμως τώρα. Να το δούμε γιατί τώρα όλα θα παιχτούν εδώ. Τώρα θα μπούμε στη μεγάλη ευθεία της πίστας, στην πίσω μεγάλη ευθεία της πίστας. Ο Μπότας είναι κολλημένος πίσω μου εδώ, θα πάρει τα κενά. Εγώ ανοίγω όμως το ERS. Ο Μπότας εδώ παίρνει τα κενά, αρχίζει και με πλησιάζει. Εγώ συγκλίνω προς τα αριστερά. Βλέπω ότι έχουμε ίδια τελική ταχύτητα και δεν θα μπορέσει να με απειλήσει. Και από ό,τι φαίνεται, οδηγάμε για μια δεύτερη συνεχόμενη νίκη. Μια απίστευτη νίκη εδώ στην Ιαπωνία. Πιστεύω κάτι καλύτερο δεν μπορούσα να ζητήσω από αυτή την πίστα. Yes, 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 great drive, great drive. Well done. Woo-hoo! Yes! Sì, ragazzi! Oh, mi senti? Mi senti? Grazie mille, ragazzi. Grazie, 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 dai! Απίστευτη νίκη σήμερα, μια πολύ σημαντική νίκη πήραμε. Τυχερή νίκη, ναι, ήταν τυχερή νίκη. Αλλά εκμεταλλεύτηκα την κατάσταση και από εκεί και πέρα χρειάστηκε να οδηγήσω σε έναν σταθερό ρυθμό, σε έναν καλό ρυθμό, ώστε να μην πετάξω στα σκουπίδια την νίκη. Βλέπετε εδώ τα πανηγύρια, βγαίνουμε από το μονοθέσιο. Ένας από τους τελευταίους αγώνες με την Maserati, όπως ξέρετε κάποιοι, θα αλλάξουμε την ομάδα στο τέλος σεζόν. Μεγάλη νίκη για εμάς, δεύτερη συνεχόμενη νίκη στους τελευταίους αγώνες.
και πιστεύω κάτι καλύτερο δεν μπορούσαμε να ζητήσουμε. Σίγουρα αυτή η νίκη μετράει πάρα πολύ για να ανεβούμε στο βαθμολογικό πίνακα οδηγών και κατασκευαστών και κρατήσαμε πίσω μας τις Mercedes. Σε ίδια στρατηγική με τη Mercedes, βέβαια εγώ εκμεταλλεύτηκα την τυχερή στιγμή, κατάφερα όμως να έχω το ρυθμό και να τους κρατήσω πίσω μου. Δεύτερος ο Valtteri Bottas, τρίτος ο Lewis Hamilton. Συνεχίζεται η μάχη ανάμεσα σε αυτούς τους δύο για το πρωτάθλημα. Νομίζω ακόμα οδηγεί την κούρσα άνετα ο Lewis Hamilton, αλλά μέχρι το τέλος σεζόν ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Εγώ έχω άλλους στόχους αυτή τη σεζόν. Εγώ έχω στόχους μπας και καταφέρω να ανεβώ στην τρίτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα και να δούμε μήπως και στους κατασκευαστές θα καταφέρουμε να ανεβούμε στην τρίτη θέση. Βλέπετε εδώ ο Λούκα Γκιώτο κατάφερε να τερματίσει τη 15η θέση. Δεν μας ενδιαφέρει ο Γκιώτο. Μπορεί να τερματίσει και τελευταίος, μιας και το τέλος της σεζόν θα φύγει. Είμαι στην 5η θέση ακόμα στο βαθμολογικό πίνακα, αλλά μείωσα πάρα πολύ από τον Λάντο Νόρις και τον Ντάνιελ Ρικάρντο που βρίσκονται στην 4η και 3η θέση αντίστοιχα. Εννοείται ότι δεν μπορούμε να κυνηγήσουμε τους δύο οδηγούς της Mercedes, αλλά καταφέραμε να περάσουμε τη Ferrari και πλέον είμαστε στην 4η θέση και κυνηγάμε να δούμε μήπως και μπορέσουμε να πιάσουμε τη Red Bull και να ανεβούμε στην 3η θέση. Έχουμε ακόμα δρόμο μπροστά μας, έχουμε ακόμα αρκετούς αγώνες μπροστά μας και όλα είναι πιθανά. Πιστεύω μέχρι 3η θέση μπορούμε να κυνηγήσουμε και, και στο βαθμολογικό πίνακα των οδηγών, αλλά και στο βαθμολογικό πίνακα των κατασκευαστών. Όμως κάπου εδώ φτάνουμε στο τέλος αυτού του βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε και αν σας άρεσε εννοείται κάντε και μια εγγραφή στο κανάλι μου γιατί με βοηθάει πάρα μα πάρα πολύ. Εμείς τώρα θα τα πούμε στο επόμενο επεισόδιο στην καριέρα στη Formula 1 στο Grand Prix των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Και όπως πάντα νομίζω ξέρετε τη διαδικασία. Τα λέμε!